Το ζήτημα της δημιουργίας ΕΟΣ στη Θράκη δείχνει να κλείνει μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της ομάδας δράσης για την Ελλάδα, Χόρστ Ράιχενμπαχ. Την εξέλιξη σχολίασε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρου, Απόστολος Γκιγκούδης. Δικαιωνόμαστε για άλλη μια φορά, θα πω εγώ. Ήμασταν οι μόνοι σαν φορέας που ήμασταν απέναντι στην δημιουργία ΕΟΣ. Πολλοί είχαν υποστηρίξει αυτή την άποψη. Λέγαμε τότε ότι είναι αδιέξοδο, ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί δεν επιτρέπεται πρώτα απ' όλα από τους κανονισμούς της ΕΟΚ. Εάν και η κυβέρνηση ήθελε να το προωθήσει, σας θυμίζω ότι είχε ψηφίσει τον νόμο 3907 τότε και το κάναμε και πρώτο θέμα και το αναδείξαμε, με τις σχολές αστιφυλάκων, τις οποίες μετέτρεψαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα το πούμε καθαρά. Λοιπόν, και δικαίωμα των μεταναστών να μπορούν να εργάζονται για λόγους αξιοπρεπιούς διαβίωσης. Δηλαδή, ουσιαστικά προετοιμάζανε μία περιοχή εδώ, ΕΟΣ, όπου θα ήταν καταναγκαστικά έργα. Θα δουλεύαν οι άνθρωποι χωρίς δικαιώματα, χωρίς... λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν θα πραγματοποιηθεί. Το παράδειγμα της Πολωνίας είναι ατέριαστο, αφού εκεί ΕΟΣ έχουν ημερομηνία λήξης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Γκιγκούδης. Το παράδειγμα της Πολωνίας ήταν ατυχές, γιατί οι ειδικές οικονομικές ζώνες στην Πολωνία είχαν δημιουργηθεί πριν ενταχθεί η Πολωνία και έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό ακριβώς. Βέβαια, υπάρχει ένα παραθυράκι με τη συνθήκη της Λισαβόνας που επιτρέπει όταν είναι ειδικές καταστάσεις οικονομικές σε μια χώρα μπορεί να αιτηθεί και να επιτραπεί για ορισμένο χρονικό διάστημα να δημιουργηθούν κάποιες τέτοιες περιοχές που να φεύγουν από τα καλούπια, θα έλεγα, από τα οικονομικά της Ευρώπης. Μία ημέρα πριν το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει εκτενή συζήτηση γύρω από το θέμα των ΕΟΣ. Επί τη ευκαιρία να πω ότι έχουμε μία μέρα πριν από το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στην Αλεξανδρούπολη η μερίδα με θέμα της ΕΟΣ με κύριο ομιλητή, τον κύριο Ρομπόλη, και την ανάπτυξη της περιοχής, η οποία θα είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και μπορούν να έρθουν να την παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάτι και απλοί πολίτες της περιοχής. Εκτίμηση, εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το βγάλουν από το μυαλό τους, θα το αφήσουν εν υπνώση και όταν βρουν την κατάλληλη ευκαιρία θα το επαναφέρουν στο θέμα. Αυτή είναι δυστυχώς η πολιτική μας. Εάν έχουν κάτι που εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα, όχι τα συμφέροντα των εργαζομένων, το αφήνουν, καταχωνιάζεται και όταν τους βολεύει το ξαναβγάζουν. Όταν είναι για τα συμφέροντα του λαού το ξεχνάνε.